Όπως και στο παρελθόν, έτσι και απόψε η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Ρωσία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Όπως συμπτωματικά το 1965, δηλαδή πριν ακριβώς από 28 χρόνια, 23 Μαΐου, η Ελλάδα αντιμετώπισε την άλλοτε Σοβιετική Ένωση και εδώ ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της εθνικής ομάδας της Ζάμπια στο αεροπορικό δυστύχημα, ύστερα από εντολή της FIFA. Κολυβάνοφ τελικά εκείνος και στα χέρια του Μίνου ανενόχλητα. Ιβανόφ και ο Κουλκόφ. Κουλκόφ εδώ προσπάθησε να περάσει μέσα την μπάλα. Το δυνατό σούτ από τον Γκολ Κουλκόβιτς και η μπάλα θα μπλοκαριστεί από τον Μίνου. Σαλίμοφ. Κουλκόφ. Κουλκόφ προσπαθεί να βρει τον Γιουράν. Επικίνδυνα μέσα στην περιοχή ο Κυριάκοφ. Το σούτ και μπάλα out. Το πρώτο επικίνδυνο σούτ από την ρώσικη ομάδα και out. Το σούτ ήταν του Κυριάκοφ, Σεργέη Κυριάκοφ, παίκτης της Καλτζρούης, 23 χρόνων, εδώ σε πρώτο πλάνο. Και πάντα ο Αλκέτας Παναγούλιας, όρθιος στον πάγκο. Βαθιά παλιά τώρα όμως με τον Τσιαντάκη, επικίνδυνα για την ελληνική ομάδα, πολύ καλή και παλιά. Απροσπάθεια από την ελληνική ομάδα και τον Τσαλουχίδη και έχουμε τελικά out η μπάλα, μια πολύ καλή προσπάθεια από τον Τσαλουχίδη στην σέντρα που έκανε ο Τσιαντάκης. Πάγκος της ελληνικής ομάδας με τον Αλκέτα Παναγούλια και τον κύριο Θεολογίτη είναι ο... Μέσα συνέχεια όμως επικίνδυνα τώρα προσοχή, ο Μίνου θαυμάσια, ο τερματοφύλακάς μας σώζει μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Εδώ σε πρώτο πλάνο ο Κουλκόφ, τον Προβόσκι και πάλι Σαλίμοφ, Σαλίμοφ θα κερδίσει την κόντρα, Σαλίμοφ, Σαλίμοφ για τον Κυριάκο. Και ο Κυριάκοφ φυσικά πέφτει κάτω, επιζητώντας ίσως κάποια ποινή. Κορλουκόβιτς και πάλι. Για τον Καλτσέλσκις. Καλτσέλσκις μαζί με τον Τσιαντάκη, ο Καλτσέλσκις επικίνδυνο τώρα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, επικίνδυνο ο Καλτσέλσκις από την απέναντι πλευρά. Ο Μίνου θα σώσει τον Προβόσκι και η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για τη ρωσική ομάδα και έξοχη προσπάθεια του Αντώνη Μίνου. Και εδώ βλέπουμε τον Χάριν, τον Δημήτρη Χάριν, τερματοφύλακα της ρωσικής ομάδας. Ο Τσιαντάκης ετοιμάζεται να χτυπήσει αυτό το φάουλ, επαναλαμβάνουμε. Κρατάνε το Μαχλά και είναι ο Μητρόπουλος εδώ, κεφαλιά και γκολ! Μητρόπουλος και 1-0, εκπληκτικό! Λέγαμε λοιπόν ότι είναι μία, ίσως η τελευταία προσπάθεια σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Καθώς ο Τσιαντάκης, ο πάλι ο Τσιαντάκης, όπως έδωσε την ευκαιρία για το πέναλτι στην Βουδαπέστη, έτσι και τώρα, με την θαυμάσια αυτή σέντρα, ο Τσιαντάκης δίνει την ευκαιρία στον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας, τον Τάσο Μητρόπουλο, που επιτυχάνει το 8ο του γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας. 66η συμμετοχή να ανοίξει εδώ το σκορ. Ψυχρολουσία φυσικά στις κερκίδες του σταδίου Λένιν, ενώ πανηγύρια στις κερκίδες από τους Έλληνες φιλάθλους και τον πάγκο της ελληνικής ομάδας. Είμαστε περίπου στο 47ο λεπτό. Βλέπετε ακόμα και κασκόλ εκτός από τα ελληνικά του Ολυμπιακού της ΑΕΚ και ελληνικές σημαίες. Για τον Τσιαντάκη, ο Κουλκόφ επεμβαίνει για τον Γιουράν τώρα. Επικίνδυνα είναι ξεμαρκάριστος εκεί ο Κολυβάνοφ. Κολυβάνοφ εδώ από την απέναντι πλευρά, ευτυχώς η έξοδος του Μίνου παρεμποδίζει τον Κολυβάνοφ και έτσι η αιθεία μας σώζεται από παραβίαση. Κάτι λέει εδώ ο Σαντήριν. Και ο Κουλκόφ τώρα στην αντεπίθεση γρήγορα για την ρωσική ομάδα. Περιμένει ο Γιουράν και από την απέναντι πλευρά είναι ο Κολυβάνοφ και ο Αποστολάκης σε κόρνερ. Σαλίμοφ. Για τον Γιουράν, μπροστά εδώ τώρα επικίνδυνο ο Κολυβάνοφ μέσα στη μεγάλη περιοχή και πέναλτι λέει ο κύριος Μίκελσεν, το μαρκάρισμα στον Κολυβάνοφ από τον Αποστολάκη. Οι διαμαρτυρίες προηγουμένως των Ρώσων στον Μίκελσεν ίσως τώρα υποχρεώνουν τον Δανό σε ένα λάθος την παραχώρηση αυτού του πέναλτι επί του Κολυβάνοφ στο μαρκάρισμα του Αποστολάκη. Ο κύριος Μίκελσον που πήγαινε πάρα πολύ καλά μέχρι αυτό το λεπτό, ίσως από τις φωνές και τις διαμαρτυρίες των Ρώσων να υπέκυψε, και λέμε να υπέκυψε γιατί έδωσε ένα πέναλτι με τον Ντομπροβόλσκι, τώρα η Ρώση Ντομπροβόλσκι, και 1-1. 1-1 εδώ στην Μόσχα. Το γκολ του Τάσου Μητρόπουλου ισοφαρίζεται τώρα από τον Ίγκορ Ντομπροβόλσκι. Αποστολάκης, Καραπιάλης. Καραπιάλης τώρα προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Τσιαντάκη. Έτοιμος να κάνει το σούτ μπασταριστά. Ο Τσιαντάκης και η μπάλα είναι πάνω από την αιστεία και κόρνερ. Κόρνερ που παραχωρεί ο Δημήτρη Χάριν. Ένα έξυπνο φαλσαριστό τεχνικό σούτ από τον Νίκο Τσιαντάκη.
και η ελληνική ομάδα τώρα που σιγά σιγά βγαίνει και εκείνη στην αντεπίθεση μετά την πίεση των Ρώσων που με την ισοφάρισε από πέναλτι. Τώρα βλέπουμε το Τσιαντάκη όμως μόνος του περνά από τα αριστερά. Τσιαντάκη σε καλή προσπάθεια. Τσιαντάκη και η μπάλα είναι out. Μια μεγάλη προσπάθεια από τον Νίκο Τσιαντάκη και η μπάλα καταλήγει ελάχιστα out. Μεγάλη ευκαιρία, ελληνική ευκαιρία που εδώ είναι ο Νίκος Τσιαντάκης που μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Από πλάγια θέση θα κάνει το δυνατό σουτ, έπεσε ο Χάριν και η μπάλα κύλησε ελάχιστα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της ρωσικής ομάδας. Καραπιάλης, Κολιτσιδάκης πιο πίσω, Αποστολάκης. Δυνατό το σουτ ο Αποστολάκη και μπλοκάρει ο Χάριν. Ρωσία-Ελλάδα 1-1 και τώρα έχουμε ένα κόρνερ υπέρ των Ρώσων. Μανολάς από πολύ κοντά σώζει επάνω στην εστία ακριβώς στην γραμμή ο Αποστολάκης την κεφαλιά του Ονόπκο. Ταταρτσούκ για τον Ντομπροβόλσκι. Ταταρτσούκ, Γιουράν και η μπάλα είναι out. Κορλουκόβιτς έχει μπροστά του τον Αντωνίου. Έρχεται δυνατά ο Αποστολάκης μακριά και αυτή τη στιγμή το σφύριγμα από τον κύριο Μίκελσεν. Ρωσία-Ελλάδα 1-1. Ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα, μια πολύ καλή εμφάνιση της ελληνικής ομάδας που παίρνει πανηγυρικά την είσοδο και το ειστήριο για τα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.